Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι διαχωρισμού μειγμάτων. Οι κυριότερες από αυτές είναι η απόχυση, η εκχύληση, η διήθηση και η εξάτμιση. Επίσης και η χρωματογραφία χάρτου. Εμείς σε αυτό το πείραμα θα ασχοληθούμε, σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με τις πρώτες 4 μεθόδους, καθώς την χρωματογραφία χάρτου την έχουμε παρουσιάσει σε ξεχωριστό βίντεο. Η απόχυση είναι φυσική μέθοδος διαχωρισμού ενός υγρού ετερογενούς μείγματος. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε υγρά μείγματα, στα οποία υπάρχει ένα αδιάλυτο στερεό συστατικό, το οποίο καθιζάνει ως ίζυμα. Για τη διαδικασία της απόχυσης, η υγρή φάση απομακρύνεται και έτσι επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έχουμε ένα ποτήρι μέσα στο οποίο υπάρχει νερό και μέσα στο οποίο υπάρχουν διάφορα στερεά συστατικά τα οποία πέφτουν ως ίζυμα επειδή είναι αδιάλυτα. Για να γίνει η απόχυση χρησιμοποιούμε μια γυάλινη ράδο και αποχύνουμε την υγρή φάση μέσα στο άλλο ποτήρι. Φυσικά, με τη μέθοδο της απόχυσης υπάρχουν απώλειες, καθώς ένα μέρος της υγρής φάσης παραμένει μαζί με τα στερεά συστατικά. Η εκχύληση είναι μια φυσική μέθοδος διαχωρισμού μειγμάτων. Μέσα στην υγρή φάση τοποθετούνται τμήματα της στερεάς φάσης. Οι ευδιάλυτες ουσίες διαλύονται στην υγρή φάση και έτσι διαχωρίζονται από τις αδιάλυτες ουσίες της στερεάς φάσης. Πολλές φορές χρειάζεται να θερμάνουμε το μείγμα προκειμένου να επιταχυνθεί ή να διευκολυνθεί η διαδικασία της εκχύλησης. Για την εκχύληση χρησιμοποιούμε ένα φακελάκι τσάι, το κόβουμε και ρίχνουμε το περιεχόμενο του τσαγιού μέσα σε ένα ποτηράκι. Στη συνέχεια προσθέτουμε αρκετή ποσότητα απιονισμένου νερού και για να εκχυλιστούν, δηλαδή να περάσουν οι ευδιάλυτες ουσίες της στερεάς φάσης στο νερό, θερμαίνουμε το μείγμα μας. Σε μερικά λεπτά θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκχύλησης. Μετά από μερικά λεπτά, ένα μεγάλο μέρος των ευδιάλυτων ουσιών της στερεάς φάσης έχει περάσει στην υγρή φάση, δηλαδή στο απιονισμένο νερό. Σβήνουμε το γκαζάκι, κατεβάζουμε το ποτηράκι και το αφήνουμε να κρυώσει και βλέπουμε ότι το νερό έχει αποκτήσει χρώμα, πράγμα που σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των χρωστικών ουσιών που ήταν στη στερεά φάση, στο φακελάκι του τσαγιού, έχει περάσει στο νερό. Διήθηση ή φιλτράρισμα είναι η μέθοδος με την οποία απομονώνονται στερεά σωματίδια που περιέχονται σε ένα υγρό μείγμα. Με τη μέθοδο αυτή, το μείγμα διοχετεύεται μέσα από ένα φίλτρο ή αλλιώς διηθητήρα. Το φίλτρο φέρει πολύ μικρές σωπές, μέσα από τις οποίες περνάει μεν το υγρό, αλλά κατακρατώνται τα στερεά σωματίδια. Το απομονωμένο πλέον υγρό αποκαλείται διήθημα, το δε στερεό κατάλοιπο
που κατακρατείται από το φίλτρο ονομάζεται ίζημα. Σε συνέχεια του προηγούμενου πειράματος, όπου εκχυλήσαμε χρωστικές από το τσάι, τώρα θα προβούμε στην διήθηση. Σε αυτό το υγρό μείγμα υπάρχουν μέσα στερεά αδιάλυτα συστατικά, επομένως θα περάσουμε το υγρό μείγμα μέσα από ένα φίλτρο. Με αυτόν τον τρόπο απομονώνεται το καθαρό πλέον υγρό που περιέχει τις ευδιάλυτες χρωστικές από το τσάι. Το υγρό αυτό, όπως είπαμε προηγουμένως, ονομάζεται διήθημα. Τα δε στερεά κατάλοιπα που θα συγκρατηθούν από το φίλτρο, από τον διηθητήρα, θα αποτελέσουν το ίζημα. Η εξάτμιση αποτελεί φυσική μέθοδο διαχωρισμού ομογενών μειγμάτων υγρών στερεών. Παράδειγμα εξάτμισης είναι ο διαχωρισμός και η παραλαβή του αλατιού από το θαλασσινό νερό στις αλικές. Η διαδικασία της εξάτμισης μπορεί να επιταχυνθεί με τη βοήθεια θέρμανσης. Ως παράδειγμα εξάτμισης θα χρησιμοποιήσουμε ένα διάλειμμα 3% χλωρίουχο νάτριο, δηλαδή επιτραπέζιο αλάτι. Θα προσθέσουμε μια μικρή ποσότητα στο ποτήρι ζέσεως. Και στη συνέχεια θα θερμάνουμε αυτό το ομογενές μείγμα προκειμένου να εξατμιστεί το νερό. Και έτσι στη συνέχεια θα παραλάβουμε σε στερεή μορφή το αλάτι. Η διαδικασία αυτή θα χρειαστεί μερικά λεπτά μέχρι να εξατμιστεί πλήρως το νερό. Και ολοκληρωθεί η εξάτμιση, δηλαδή έχει εξατμιστεί όλο το νερό του ομογενούς διαλύματος και αφού κρυώσει το ποτήρι ζέσεως, φέρουμε μια μαύρη βάση και βάζουμε το ποτήρι επάνω στη μαύρη βάση και βλέπουμε το χλωριούχο νάτριο που έχει συσσωρευτεί στον πυθμένα του ποτηριού ζέσεως.